Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων του Attica TV με νέα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν θα ξεκινήσουμε με καλή είδηση σήμερα. Βαρύς ο απολογισμός στα τροχαία δυστυχήματα το 2017. Τουλάχιστον 55 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μόνο στην Κρήτη. Την ίδια ώρα, ανίποτος είναι ο πόνος από το χθεσινό τροχαίο που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Πάντως, αποκαρδιωτικά είναι και τα στοιχεία για τα δυστυχήματα στην Αττική. Για μία ακόμη φορά, ο δρόμος βάφτηκε με αίμα νέων ανθρώπων στην πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής τους. Μεσημέρι της Τετάρτης στην Εθνική Οδό της Κρήτης, ένα ακόμη τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε, αυξάνοντας τον τραγικό κατάλογο με τα θύματα. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες σε ένα δρόμο που είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνος στο βόρειο δικό άξονα της Κρήτης, στο ύψος της Αγίας Πελαγίας. Τα στατιστικά μιλούν από μόνα τους. Όταν το 2017 έχασαν τη ζωή τους 55 άτομα σε τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη. Από αυτούς, οι 36 ήταν οδηγοί, οι 7 επιβάτες και οι 12 ήταν πεζοί, που παρασύρθηκαν και βρήκαν τραγικό θάνατο. Τα κύρια αίτια που οδήγησαν στο θάνατο ήταν η κακοτεχνία των οδοστρωμάτων, η υπερβολική ταχύτητα, το αλκοόλ και η απροσεξία των οδηγών. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κύριος Αρναούτης Σταύρος, δήλωσε πως το 2018 θα είναι μια χρονιά μεγάλων έργων, με σημαντικότερο όλων την αναδιαμόρφωση και ανακατασκευή όλου του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ανησυχία του ως προς το χρόνο υλοποίησής του. Όχι το 19, ούτε το 25 θα έχουμε να ξεκινήσει αυτό. Ο βόρειος άξονας Κρήτης είναι ένα πολύ, πολύ μεγάλο έργο. Είναι το τελευταίο μεγάλο έργο οδικού άξονα, το οποίο δικαιολόγητα δεν έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, ενώ ο φόρτος του είναι τέτοιος. Και η σημασία του είναι τόσο μεγάλη η αναπτυξιακή και η οικονομική, αν θέλετε, για την Κρήτη. Εάν δεχτούμε ότι έχουν πάνω από 4 εκατομμύρια τουρισμό το χρόνο, το οποίο κινείται πάνω σε αυτό το αποπελαιωμένο οδικό δίκτυο, είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει ή θα έπρεπε να έχει απασχολήσει πάρα πολλές κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις δυστυχώς όλα τα χρόνια εξαγγέλουν, αλλά παραμένουν όλα αυτά στο στάδιο της εξαγγελίας. Τώρα θα ξεκινήσουμε το 2019, δεδομένου ότι έχουμε έτοιμες μελέτες σε ορισμένα κομμάτια, αλλά τη στιγμή που έχουμε συμφωνήσει βέβαια σε ένα σχεδιασμό όλου του δρόμου. Αν τώρα ξαφνικά αλλάξει όλο ο σχεδιασμός, παραστράφηκε οι υφιστάμενες μελέτες των κρούσεων. Δυστυχώς και στην Αττική τα στοιχεία παραμένουν θλιβερά. Μόνο το Δεκέμβριο στην Αττική τραυματίστηκαν 582 άτομα, εκ των οποίων 13 σοβαρά και 569 ελαφρά, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας. Παρόλο που λόγω της κρίσης οι μετακινήσεις έχουν περιοριστεί κατά πολύ, δεδομένου ότι και πολλοί έχουν καταθέσει πινακίδες λόγω των αυξημένων τελών, η εικόνα στους δρόμους είναι αποκαρδιωτική από τα τροχαία. Θα μείνουμε στο θέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη από το Ράδιο Κρήτη και το ecrete.gr. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα. Καλησπέρα. Μόνο πόνο προκαλεί αυτή η ιστορία και αυτή η οικογενειακή τραγωδία. Και το ερώτημα είναι το εξής. Αν το συγκεκριμένο σημείο θεωρείται Καρμανιόλα. Το συγκεκριμένο σημείο όχι μόνο θεωρείται Καρμανιόλα, ίσως είναι και το πολικότερο στον βόρειο διάστημα της Κρήτης. Να σου πω μόνο ότι σε 50 μέτρα απόσταση από το σημείο που έγινε η τραγωδία, πριν λίγες ημέρες είχε σκοτωθεί άλλη μια νεαρή γυναίκα, η οποία πήγαινε στη δουλειά της σε ξενοδοχείο της Αγίας Πελαγίας. Αυτό νομίζω ότι από μόνο του τα λέει όλα. Δεν υπάρχει στοιχείο σε ένα μεγάλο μέρος του βόρειου του άξονα Κρήτης. Ένας ΒΟΑΚ που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, που χρόνια τώρα εξαγγέλνουν κυβερνήσεις ότι θα τον φτιάξουν και θα φτιάξει και η κατάσταση μαζί με τις εργασίες. Ωστόσο, όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει μέχρι τώρα έχουν μείνει μόνο στα λόγια της πρώτης. Μάλιστα. Η χθεσινή τραγωδία έχει, όπως ξέρει όλη η Ελλάδα δυστυχώς πλέον, τρεις νεκρούς. Μία 19χρονη, έναν 21χρονο, ζευγάρι μεταξύ τους τα δύο παιδιά. Μάλιστα σκόπευαν να αγωνιστούν αυτές τις μέρες. Και η μητέρα της 19χρονης, μία γυναίκα 41 ετών. Σοβαρά τραυματισμένος και μάλιστα δίνει μάχη για να κρατηθεί τη ζωή στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου. Είναι ο 47χρονος πατέρας της Άτυχης Μέρης, της κοπέλας που προφάγασε στην άσφαλτο. Σοβαρά τραυματισμένη, αλλά χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της, είναι η ανήλικη αδελφή της κοπέλας που σκοτώθηκε. Επίσης, ο Παγνής, στη ΜΕΘ παιδών του νοσοκομείου, έχοντας υποστεί κατάγματα στη λεκάνη. Και άλλοι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της. Η τελευταία πράξη του δράματος, θα σου πω, για τον άτυπο νέο, για τον γαμπρό δηλαδή,
για τον οποίο είχαν έρθει, είχε έρθει η οικογένεια της κάτω στην Κρήτη για να γνωρίσει την οικογένειά του. Η τελευταία πράξη του δράματος για εκείνον γράφτηκε το μεσημέρι το κουτουλουφάρι της Χερσονήσου, εκεί όπου συγγενείς και φίλοι είπαν το ίστερο το χέρι. Μάλιστα, Γιώργο Παπαδάκη, να σε ευχαριστήσουμε. Ας ελπίσουμε ότι είναι η τελευταία τραγική πράξη που γίνεται στο συγκεκριμένο δρόμο. Το ελπίζει όλη η Ελλάδα. Σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε εμείς εντελώς θέμα. Συνάντηση με δημάρχους από 200 δήμους από όλη την χώρα είχε σήμερα η αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανό Φωτίου, προκειμένου να τους ενημερώσει για το πρόγραμμα επιδότησης από εθνικούς πόρους της ίδρυσης και λειτουργίας νέων δημοτικών βρυφονηπιακών σταθμών. Στην συνάντηση συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο Δήμαρχος Ζακύνθου, ο κ. Παύλος Κολοκοτσάς, και να δούμε τι δήλωσε νωρίτερα στο δελτίο μας. Αποκριθήκαμε σήμερα προχθές στο Υπουργείο Πρόνοιας με την κυρία Φωτίου, η οποία με στόχο το παιδί και την οικογένεια έχει εξαγγελθεί ένα πρόγραμμα 95 εκατομμυρίων ευρώ για το 2018-19 με στόχο τον εξυγχρονισμό και την βελτίωση των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των παιδικών σταθμών. Mm-hmm. Εμείς ανεβήκαμε πάνω στην Αθήνα με πήρεμος με υπόμνημα ειδοποιώ για τους 6 παιδικούς σταθμούς που έχει Ζάκηθος. Τι χρειαζόμαστε, είμαστε έτοιμοι δηλαδή να υποβάλουμε και τις προτάσεις μας. Από εκεί και μετά το δεύτερο πρόγραμμα, το οποίο θα είναι 20-21, το 2020-2021, 150 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν εξασφαλιστεί στην συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, θα είναι για λειτουργία άλλων 1.800 παιδικών σταθμών σε νέες εγκαταστάσεις. Μάλιστα. Είσαστε ικανοποιημένος από τη συζήτηση και από τα πόσα που θα δοθούν? Όχι, αυτό το περιμέναμε. Πραγματικά και συνεργασία με την ΕΤΑ, η οποία θα αναλάβει και το πρόγραμμα, μέχρι το Μάιο θα έχουν ολοκληρωθεί μελέτες. Το καλό είναι ότι θα πάμε με συνοπτικούς διαγωνισμούς, διότι μέχρι 75.000 χορηγούμεθα για δύο παιδικούς σταθμούς. Yeah. Οπότε για μας θα είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίσουμε την γραφειοκρατία και να ετοιμαστούμε μέσα στο 18 να βελτιώσουμε τις ποιοτικές δομές μας. Θα μείνουμε επίσης στο θέμα, καθώς στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Περάματος, τον κύριο Γιάννη Λαγουδάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Τούσκα. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Μια χαρά. Εσείς να μας πείτε για τη συνάντηση με την κυρία Φωτίου. Πώς ήταν το κλίμα και τι υποσχέθηκε για το δικό σας Δήμο? Κοιτάξτε να δείτε, ότι εδώ υπήρχε ένα μεγάλο έλλειμμα στην ελληνική κοινωνία. Ένα έλλειμμα φροντίδας για το παιδί. Αυτό που σήμερα επιχειρήθηκε είναι να καλυφθούν οι μεγαλύτερες ανάγκες που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία σε σχέση με την προσχολική αγωγή. Νομίζω ότι τα συναρμόδια Υπουργεία και Εργασίας αλλά και των εσωτερικών ήρθαν να καλύψουν λοιπόν αυτή την ανάγκη. Με ποιο τρόπο? Σαφώς και δεν μπορεί να λυθεί άμεσα με μία απόφαση το ζήτημα, αλλά πάμε λοιπόν σε πάνω από 200 δήμους όλη την Ελλάδα να δημιουργηθούν τουλάχιστον δύο δομές επιπλέον προσχολικής αγωγής σε ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι, ώστε να μην υπάρχει η ελληνική οικογένεια που να μην μπορεί να πάει... Να μην μένει κανένα παιδί εκτός προχωρηπιακού σταθμού. Ακριβώς, κυρία Τζούσκα, ακριβώς. Mm-hmm. Ωστόσο, βγήκε και ένα κονδύλι και για την σύντηση των παιδιών αυτών, αλλά αν δεν κάνω λάθος, ανοίγουν και νέες θέσεις εργασίας. Έτσι δεν είναι? Να δείτε, υπάρχει μια συνάρτηση λειτουργιών. Παράλληλα λοιπόν προγράμματα αποτρέπουν και τα ζεστά γεύματα και η προσπάθεια ανάκτησης δημιουργίας καινούριων δομών προσχολικής αγωγής και η κάλυψη των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας. Όλα αυτά είναι μια προσπάθεια λοιπόν να καλυφθεί αυτό το τεράστιο έλλειμμα που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία σε σχέση με το παιδί. Το παιδί είναι ένας στόχος για την ελληνική κυβέρνηση, όπως έχει εξαγγελθεί στο 2018 και σε όλες τις εκφράσεις του, λοιπόν, είτε το παιδί λοιπόν, που φιλοξενείται σε κάποια ιδρύματα, είτε το παιδί με τις ειδικές ανάγκες, είτε το παιδί στη σχολική κοινότητα, είτε το παιδί της προσχολικής αγωγής. Κύριε Λαγουδάκη, θα καλυφθούν όλες αυτές οι κατηγορίες? Ακριβώς, που φέτος είναι πρώτης προτεραιότητας. Mm-hmm. Όσο αφορά το δικό σας Δήμο... Κοιτάξτε, δεν μπορεί να αποτελεί ο Δήμος Περάματος εξαίρεση σε σχέση με τις υπόλοιπες πόλεις στην Ελλάδα. Είναι σαφές ότι οι ανάγκες που υπάρχουν στην πόλη του Περάματος αλλά και
οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες που δημιουργούν στην ελληνική κοινωνία μας υποχρεώνουν να είμαστε όχι απλά σε επαγρύπνηση, αλλά να δημιουργούμε καινούργιες μονάδες προσχολικής αγωγής και μέσα από αυτά τα προγράμματα να εξασφαλίζουμε την όσο καλύτερη και πιο δυνατή επάρκεια συμμετοχής των παιδιών της τοπικής κοινωνίας σε προγράμματα προσχολικής αγωγής. Κύριε Λαγουδάκη, σε συνάρτηση των... Νομίζω ότι είμαστε ένα πολύ καλό δρόμο, στο Δήμο Περάματος. Ήδη εμείς προχωράμε σε τρεις νέους παιδικούς σταθμούς σε λειτουργία στην επόμενη σχολική χρονιά και νομίζω ότι είναι κάτι που το έχει και ανάγκη μεγάλη η τοπική κοινωνία του Δήμου Περάματος, αλλά νομίζω ότι και θα ανακουφίσει πολλές εργατικές οικογένειες και μάλιστα οικογένειες που έχουν βιώσει την ανεργία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι νομίζω σημαντικό ότι αυτά αυτό. Τα προγράμματα όχι απλά βοηθούν, αλλά ανακουφίζουν τρομακτικά λοιπόν αυτή την πολύπαθη τοπική κοινωνία. Πάντως, κύριε Λαγουδάκη, και σε συνάρτηση των όσων λέμε, πριν μικρό χρονικό διάστημα είχατε συνάντηση με την κυρία Φωτίου και σας παραχώρησε δύο οικόπεδα. Βεβαίως. Για την ανέργεση παιδικού σταθμού, αλλά και ένα κτίριο, αν δεν κάνω λάθος, που θα στεγάσει υπηρεσίες του Δήμου σας. Και που κεντράτω με τις ευκαιρίες αυτής να πω και δημόσια ευχαριστώ την κυρία Φωτίου για το γεγονός ότι παραχωρήθηκαν δύο οικόπεδα στο Δήμο Περάματος. Το ένα είναι για την επέκταση του Δημοτικού του Δημαρχείου στο Δήμο Περάματος, αλλά το δεύτερο είναι για ένα ακόμα δημοτικό παιδικό σταθμό. Είναι σαφές. Είναι δύο οικόπεδα που βρίσκονται στην κυριότητα λοιπόν του πρώην Υπουργείου Υγείας, σήμερα Υπουργείου Εργασίας. Βρίσκονται βέβαια σε λειτουργία όλα αυτά τα χρόνια στο Δήμο Περάματος, αλλά αυτά για να αξιοποιηθούν, σαφώς και πρέπει να υπάρχει η απαιτούμενη παραχώρηση όπως αυτή που έγινε από την κυρία Φωτίου. Μάλιστα. Όλα αυτά σε συνάρτηση λοιπόν έρχονται να συνηγορήσουν ότι η επόμενη χρονιά στο Δήμο Περάματος θα είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με φέτος και ευελπιστούμε λοιπόν ότι θα καλυφθούν στο σύνολο τους οι ανάγκες των δημοτών της πόλης μας. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχουν ανάγκες στο Δήμο σας και αυτό είναι γνωστό. Είναι σαφώς και συνεχώς αυτές οι ανάγκες είναι και αυξανόμενες. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Πάντως, ολοκληρώνοντας, να σας κάνω και μία ερώτηση παρασκηνιακή. Φαντάζομαι ότι ήταν πολλά τα άτομα σήμερα. Πώς διεξήχθη η συζήτηση, συμμετείχαν 200 δήμοι από όλη τη χώρα. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ εντυπωσιάστηκα από το κάλεσμα και το θάρρος της κυρίας Φωτίου. Θεωρώ όμως ότι η κυρία Φωτίου, θέλοντας ακριβώς να εξυπηρετήσει τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, δεν δίστασε να κάνει κάτι που κανένας άλλος δεν τολμάει. Δηλαδή να καλέσει λοιπόν πάνω από τα 2/3 των δημάρχων όλης της χώρας σε μια συνάντηση για μια συνεργασία που πραγματικά το μόνο που θα φέρει ως αποτέλεσμα θα είναι το άμεσο κέρδος για την ίδια την κοινωνία, για τους ίδιους τους δημότες λοιπόν των πόλεων, των δημάρχων που εκπροσωπούσαν. Ήταν ένα πολύ μεγάλο τόλμημα που είχε και ένα μεγάλο θετικό πρόσημο στην εξέλιξή του. Πάντως, κύριε Λαγουδάκη, με ποια κριτήρια έγινε η συνάντηση και η συμμετοχή των Δήμων? Κοιτάξτε να δείτε. Τα κριτήρια ήταν με μόνο έναν οδηγό. Ο οδηγός ήταν σε σχέση με τα στοιχεία που διαθέτει η ΕΕΤΑ σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά για τα εξυπηρετούμενα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς. Όσοι δήμοι λοιπόν είχαν παιδιά που δεν μπορούσαν να τα εξυπηρετήσουν μπήκαν σε αυτή την κατηγορία που καλέστηκαν σήμερα για να υπάρξει αυτή λοιπόν η συνεργασία και αυτή η εξέλιξη για να καλυφθούν οι ανάγκες. Μάλιστα. Και αυτοί ήταν πάνω από 200 σε σχέση με τους 325 δήμους που υπάρχουν στην Ελλάδα. Πάντως, ακούσαμε και λίγο πριν τον Δήμαρχο Ζακύνθου, ο οποίος ανέφερε ότι και οι διαδικασίες θα γίνουν εν συντομία. Δεν θα ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση της γραφειοκρατίας. Μα το πρόγραμμα το ίδιο και οι εξαγγελίες που έγιναν, καθαρά το λένε, ότι άμεσα μέσα στο Γενάρη θα εκδηλωθούν οι διαθεσιμότητες, μέχρι το Μάιο θα βγουν τα πρώτα χρήματα, ώστε να είμαστε έτοιμοι τον επόμενο Σεπτέμβρη σε λειτουργία τουλάχιστον δύο δήμοι που θα υπάρχουν λοιπόν σε καινούργια βάση σε επίπεδο δομών στην προσχολική εισαγωγή του Δήμου. Μάλιστα, κύριε Λαγουδάκη. Είναι εδώ και τώρα απάντηση στα προβλήματα της κοινωνίας.
Πολύ σημαντικό και αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Να μείνουμε στο θέμα εμείς και να δούμε ένα βίντεο για την παραχώρηση των δύο οικοπαίδων ιδιοκτησίας στο Υπουργείο Εργασίας, για την ανέργεση παιδικού σταθμού και κτηρίου που θα στεγάσει υπηρεσίες του Δήμου Περάματος και θα συνεχίσουμε. Νέα επιτυχία του Δήμου Περάματος μετά την παραχώρηση παραλυμένων χώρων στην ιδιοκτησία του Δήμου ήρθε να προσθεθεί μετά από συνάντηση που είχε πριν από λίγες μέρες ο Δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκης με την αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας Θέα Νοφωτίου. Συγκεκριμένα, μετά από σειρά επαφών που είχε ο Δήμαρχος Περάματος με την αναπληρωτή Υπουργό, δόθηκε η εντολή δρομολόγησης των διαδικασιών παραχώρησης στο Δήμο δύο οικοπαίδων ιδιοκτησίας Υπουργείου Εργασίας. Ενός για την ανέργεση παιδικού σταθμού και ενός δεύτερου οικοπαίδου για την δημιουργία κτηρίου, το οποίο θα στεγάσει υπηρεσίες του Δήμου. Καθοριστικό γεγονός για την παραχώρηση αυτή από το Υπουργείο Εργασίας ήταν οι ενέργειες του Δημάρχου Γιάννη Λαγουδάκη για την εξέβρεση πιστώσεων από το ΠΕΠ Αττικής ως χρηματοδοτικό εργαλείο στο πρόγραμμα Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών Υγείας. Επίσης, με την αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας Θεά Νοφωτίου, συζητήθηκε το αίτημα του Δήμου για την χρηματοδότηση των εξοπλισμών του παιδικού βρεφονηπιακού σταθμού κοντά στην Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, με ίδιες πιστώσεις του Δήμου και του Υπουργείου Εργασίας. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η αναπληρώτρια Υπουργός δεσμεύτηκε να συμβάλλει με πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας στον εξοπλισμό του κληροδοτήματος με λειτουργία παιδικού σταθμού. Τα προαναφερόμενα εντάσσονται στο πλαίσιο των στόχων του Δήμου για τη λειτουργία τριών νέων παιδικών σταθμών στο Πέραμα. Ακραίο μεν το καιρικό φαινόμενο, ακρότατη δε η ανθρώπινη αυθαιρεσία και η γραφειοκρατία. Αυτό συνοπτικά προκύπτει για τις αιτίες των φωνικών πλημμυρών που έπληξαν με τραγικό τρόπο τη Μάνδρα και τα Μέγαρα, βάσει του πορίσματος της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης. Καταπέλτης είναι η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης Μαρία Παπασπύρου Ζεντέλη σε ό,τι αφορά τις φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν τη Μάνδρα, αφήνοντας πίσω τους 24 νεκρούς, κατεστραμμένες ζωές και περιουσίες. Στο πόρισμα που έδωσε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή, καταγράφεται αναλυτικά η σωρία λαθών και παραλήψεων των δημόσιων υπηρεσιών και της γραφειοκρατίας, οι θανάσιμα αυθαίρετες ανθρώπινες παρεμβάσεις αλλά και το γεγονός ότι το ίδιο το φαινόμενο ήταν πραγματικά ακραίο. Το 25σέλιδο έγγραφο προέκυψε μετά από αυτοψίες κλιμακίου επιθεωρητών και συναντήσεων με όλους τους εμπλεκόμενους στον πολεοδομικό σχεδιασμό και την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Η βροχόπτωση στον ορεινό όγκο Πατέρα ήταν καταιγιστική, ωστόσο ούτε λίγο ούτε πολύ στο στόχαστρο των επιθεωρητών βρίσκεται πρώτο το δασαρχείο Εγάλεο, που ως ο αρμόδιος κρατικός μηχανισμός αδράγησε σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των έργων εκτροπής του ρέματος της Αγίας Εκατερίνης, το οποίο κυριολεκτικά έπνιξε μια ολόκληρη πόλη και που έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί ήδη από το 2012. Στο ιδιαίτερο σκληρό πόρισμα καταλογίζονται στην δασική υπηρεσία αιμονές και αγκυλώσεις επί τυπικών θεμάτων και όχι επί της ουσίας, καθώς και λανθασμένη αξιολόγηση των προτεραιοτήτων και της σημασίας και του επίγοντος της δημοπράτησης του έργου, το οποίο ήταν άκρος αναγκαίο για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής και θα αντιμετώπιζε σε σημαντικό βαθμό ένα αντίστοιχο πλημμυρικό φαινόμενο. Μάλιστα, το 2014 η υπηρεσία απάντησε ότι αρχιοθετεί το αίτημα εν ώψη της ανάρτησης των δασικών χαρτών. Το έγκλημα στη Μάνδρα φαίνεται πως ξεκινά από το 2003, όταν το υπεχοδέ τροποποίησε το σχέδιο πόλης και επέτρεψε την δόμηση των δύο ρεμάτων Σούρες και Αγία Εκατερίνη, εντάσσοντας τα κανονικά στον οικιστικό ιστό, πάνω δηλαδή στην κήτη των χυμάρων. Την χαριστική βολή έδωσε η ορμητική ταχύτητα του νερού και η συρτική του δύναμη που πολλαπλασιάστηκαν λόγω της μεγάλης κλίσης του οδοστρώματος και του ίδιου του δρόμου. Προσθέτοντας σε όλα τα παραπάνω την ανυπαρξία έργων ορεινής υδρονομίας, την πολύ μικρή διατομή των αγωγών που είχαν τοποθετηθεί και την παροχέτευση του νερού και την ταυτόχρονη μέγιστη ροή στην ίδια θέση και των δύο ρεμάτων, γίνεται αντιληπτό ότι η Μάνδρα ήταν εξ αρχής μια πόλη καταδικασμένη. Δεν είναι τυχαίο ότι κοντά στο δημοτικό αμαξοστάσιο εργοτάξιο εντοπίστηκαν αρκετά άψυχα σώματα, καθώς επισήμως το πολυσέλιδο πόρισμα αναφέρει αυτό που έγινε από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας οφθαλμοφανές, πως επρόκειτο για ογκώδες κτίριο πάνω ακριβώς στην κήτη του ρέματος Σούρες, το οποίο δεν είχε καν άδεια οικοδόμησης, όπως και τα γύρω βιομηχανικά κτίρια, σφραγίζοντας με τη σειρά του την ανίποτη τραγωδία που βίωσε η Μάνδρα και που ακόμη δεν έχει ξεπεράσει.
Θα μείνουμε στο θέμα για να το συζητήσουμε από όλες τις πλευρές. Μαζί μας σήμερα στο στούντιο είναι ο καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Δημήτρης Παπανικολάου. Καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα σας. Είναι ο δημοσιογράφος και κάτοικος της Μάνδρας, ο κύριος Μάσκης Μοσχοβούδης. Δίπλα του ακριβώς είναι η κυρία Βούλα Κυρίτση, πρόεδρος του Συλλόγου Αιγίδα, ένας σύλλογος που φτιάχτηκε αυτές τις μέρες για τον ειδικό σκοπό. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τον κύριο Παπανικολάου. Κύριε Παπανικολάου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε δυστυχώς εκ των υστέρων η έκθεση έρευνα που πραγματοποιήσατε με τους μαθητές σας στη Μάνδρα Αττικής και αναφέρατε χαρακτηριστικά ότι η φύση είχε προειδοποιήσει για τη σημερινή τραγωδία. Κατά πόσο θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη των αρμόδιων φορέων και αρχών η συγκεκριμένη έκθεση? Κοιτάξτε, εγώ την περιοχή την ήξερα από το 81 όταν πηγαίναμε για να δούμε τα ρήγματα στις πλατεές Καπαρέλη μετά το σεισμό τότε που είχε προηγηθεί στην Περαχώρα. Και συνειδητοποίησαμε ξαφνικά ότι το ρέμα που κατέβαινε από πάνω από την Αγία Σωτήρα τρέχοντας παράλληλα με την παλιά Εθνική Οδό, στο στένεμα που γινόταν στο βόρειο άκρο της πόλης της Μάνδρας, είχε υποστεί πολύ σημαντικές ανθρώπινες επεμβάσεις σε μήκος πολλών εκατοντάδων μέτρων και είχε κλείσει. Έτσι, από το 2005 που ξεκίνησα να δείχνω στους μεταπτυχιακούς φοιτητές το πρόβλημα, επισημένοντας ότι πέρα από το ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει από οποιουσδήποτε, το μπάζωμα και η διακοπή της φυσικής ροής της Κήτης του ποταμού, εδώ η ιδιομορφία ήταν ότι ένας από τους βασικούς που είχαν αφαιρετήσει φορείς εκεί ήταν ο ίδιος ο Δήμος της Μάνδρας με αυτό το αμαξοστάσιο, το οποίο παλιά το χώριζε ένα γεφυράκι από την Εθνική Οδό. Σταδιακά πάει και το γεφυράκι, ισοπεδώθηκαν όλα, πέσανε μπετά, φτιάχτηκαν κτίσματα σε όλο αυτό το μήκος, όχι μόνο στο αμαξοστάσιο και παραπάνω που είναι κάτι εργοστάσια, τα οποία αυτά έκοψαν πρώτα τη ροή, είχε μείνει ένας αγωγός ενός μέτρου για να υποκαταστήσει ολόκληρο το ρέμα και ολόκληρο το ποτάμι. Πολύ αποκαλυπτικά και τα όσα αναφέρετε αυτή τη στιγμή. Αυτά που σας λέω ερέθησαν ένα μαθητή μου, τον Αργύρη του Γεωργακόπουλου, ο οποίος είναι από τη Μάνδρα. Ήταν το παιδί εκεί, όταν τα είδε, λέει: «Κύριε καθηγητά, θέλω να κάνω τη μεταπτυχιακή μου διατριβή». Ήταν το μεταπτυχιακό φυσικών καταστροφών αυτό, που διήφθηνα μέχρι πέρσι. Στην πόλη του, λέω, τι καλύτερο. Έτσι του αναθέσαμε λοιπόν την μελέτη αυτή, η οποία την παρουσίασε το 2009, με πολύ αναλυτικά στοιχεία για όλο το πρόβλημα, και για το ρέμα Σούρες, αλλά και για το ρέμα, το άλλο μεγάλο πρόβλημα της Αγίας Εκαταρίνης, όπου φαινόταν ότι και στις δύο περιπτώσεις τα πλημμυρικά φαινόμενα που ήταν βέβαιο ότι θα συμφωνούν, γιατί είχαν ήδη συμβεί αρκετά τις προηγούμενες δεκαετίες και μάλιστα το 1996 είχαμε και δύο θέματα λίγο βορειότερα πάλι στο ρέμα Σούρες, ήταν σαφές ότι αποτελούσε μια μεγάλη απειλή για τη Μάνδρα. Να κάνω μια ερώτηση σε αυτό το σημείο. Αυτή η απειλή έχει να κάνει και με τον όγκο της βροχής που έπεσε? Αυτό ήταν σημείο αναφορά στην έκθεση? Ή απλά με μια πιο έντονη καταιγίδα, μια πιο έντονη βροχή, θα μπορούσαμε να είχαμε αργότερα, σε δεύτερο χρόνο, τα ίδια αποτελέσματα? Όχι, όχι. Όταν κοιτάμε την ανάλυση των υδρογραφικών δικτύων, όπως ξεκινάει το νερό από ψηλά από το βουνό μέχρι να καταλήξει στον υδάτινο όγκο στην θάλασσα, στην Ελευσίνα, εν προκειμένου, είναι σαφές ότι φτιάχνουμε σενάρια, σενάρια βροχόπτωσης. Και τα σενάρια βροχόπτωσης είναι τι μέση βροχόπτωση έχουμε ανά έτος, μετά πάμε στη δεκαετία, στην εικοσαετία, στην πεντηκονταετία. Οι μελέτες και οι έτσι όπως έχουν γίνει τα έργα αυτά που είναι από το 2003, οι μελέτες που δεν έγιναν ποτέ δυστυχώς μέχρι σήμερα, είναι με ορίζοντα πεντηκονταετίας. Απεδείχθη από τα γεγονότα και τα προηγούμενα, αλλά και πολύ πιο τραγικά με το πρόσφατο, ότι τα στοιχεία για την πεντηκονταετία ήταν λυπή, ήταν υποβαθμισμένα. Πρέπει δηλαδή να αυξήσουμε αυτές τις παροχές. Και εδώ δυστυχώς είναι ένα σημείο που το έχουμε επισημάνει, ότι δυστυχώς στην Ελλάδα οι μετεωρολογικοί μας σταθμοί βρίσκονται στις παραλίες και σε χαμηλά υψόμετρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως ξέρουν και οι άνθρωποι που είναι εδώ από τη Μάνδρα, στη Μάνδρα ή έβρεξε ελάχιστο ή καθόλου την ώρα της πλημμύρας. Όλο το καθόλου, νερό είχε πέσει. Νομίζω, δεν κάνω λάθος, είχε πέσει. Στην Ελευσίνα ήταν 2-3 χιλιοστά, στις άλλες περιοχές ήταν ασπρόπυργο κάτι ελάχιστα. Και όλο το νερό έπεσε πάνω στον ορεινό όγκο και βέβαια μαζεύτηκε από εκεί και έφτασε και
με τη μορφή που έφτασε, χωρίς καμία ανάσχεση στην πορεία του. Μιλάμε για 10 με 12 χιλιόμετρα πορεία του νερού. Έφτασε μέχρι την πόλη και δημιούργησε τα προβλήματα που δημιούργησε. Επομένως, έχουμε τα σενάρια αυτά, στα οποία έχει σημασία να δούμε ποιες είναι οι επαναλαμβανόμενες βροχοπτώσεις. Ήδη το 1996 είχαμε εκτιμήσει 150 χιλιοστά βροχόπτωσης. Τόσα εκτίμησαν και τώρα με βάση τα δορυφορικά δεδομένα οι συνάδελφοι μετεωρολόγοι ότι ήταν πράγματι η βροχόπτωση που έγινε στον Πατέρα, όχι στη Μάνδρα που δεν ήταν καθόλου. Αυτές οι βροχοπτώσεις λοιπόν είναι αυτές που μπορούν και πρέπει να υπολογιστούν για το πώς πρέπει να είναι οι διατομές των ποταμών που θα παροχετεύσουν στην κρίσιμη ώρα της πλημμύρας τα νερά, είτε είναι για το Σούρες, είτε είναι για την Αγία Κατερίνη, είτε είναι για όλα τα άλλα τα ρέματα, στη Δυτική Αττική ή οπουδήποτε αλλού. Και εκεί μπαίνει ένα ζήτημα ότι πρέπει. Επ' ευκαιρία λέω ότι δυστυχώς και οι μελέτες αυτές που δεν έγιναν είναι αρκετά πιο κάτω οι τιμές που έχουν υπολογιστεί. Βεβαίως θα έπαιρναν πάνω από το μισό του όγκου εάν είχαν γίνει τα έργα αυτά. Αλλά είναι σαφές ότι αυτά χρειάζονται μια επικαιροποίηση τώρα, ύστερα από τα δεδομένα που έχουμε, και πρέπει να αυξηθούν αυτές οι μελέτες με κάποιο ποσοστό που κάποιοι μηχανικοί υδραυλικών έργων είναι πολύ εύκολο, αλλάζοντας λίγο τους συντελεστές της βροχόπτωσης, δηλαδή τον όγκο του νερού που πέφτει μέσα στη λεκάνη από ροής και συγκεντρώνεται πάνω στο ποτάμι, να έρθουν και να φτιάξουν τα έργα αυτά έτσι ώστε να καλύψουν αντίστοιχες καταστάσεις που μπορεί να έρθουν στο μέλλον. Μάλιστα. Και να πω ακόμα ότι και με την κλιματική αλλαγή και συνολικά δεν μπορούμε να πούμε ότι θα περιμένουμε σε 5, 10, 30 χρόνια να ξαναγίνει. Ήδη όταν κοιτάξουμε τα τελευταία 15-20 χρόνια έχουμε 4-5 τέτοια μεγάλα γεγονότα. Και το 15 είχαμε και το 6 είχαμε και το 96. Είχαμε πάρα πολλά διαδοχικά. Άρα, κανείς δεν αποκλείει, ακόμα και φέτος, αλλά είναι πολύ πιο πιθανό στα επόμενα 2-3 χρόνια να έχουμε πάλι αντίστοιχη ένταση βροχοπτώση στην περιοχή. Τόσο σύντομα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Είναι θέμα πιθανοτήτων. Αν αρχίσουμε να συζητάμε για τις πιθανότητες 1, 2, 5, 10%, εκεί πλέον δεν ξέρω. Θα βάλουμε τις ανθρώπινες ζωές και τις περιουσίες των ανθρώπων και όλα τα υπόλοιπα να παίξουμε τις πιθανότητες. Δεν θα παίξουμε σαν να είναι λαχείο. Δεν θέλω καν να το σκεφτούμαστε κανένας αυτό το πράγμα. Να περάσουμε λίγο στο Μάκη το Μοσχοβούδι. Πώς είναι η κατάσταση καταρχήν σήμερα στη Μάνδρα? Έχει επανέλθει ο ρυθμός στην καθημερινότητα, στη ζωή των κατοίκων? Προσπάθειες γίνονται, κυρίως από τους κατοίκους, κάποιες επιχειρηματίες. Η εκτίμησή μου όμως, η οποία τεκμέρεται από την ίδια την καθημερινότητα, είναι ότι η πόλη της Μάνδρας... Μάκη, έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα, δεν ακούγεσαι καλά. Έχουμε πρόβλημα τον ήχο σου. Ας μιλήσει η κυρία Κυρίτση μέχρι να αποκαταστήσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εσείς, κυρία Κυρίτση, πώς είναι η κατάσταση σήμερα? Είχατε ζημιάς καταρχήν στην οικία σας? Ναι, είχα ζημιά. Όπως όλοι βέβαια στη Μάνδρα είχαν ζημιές, ήμουνα και εγώ με τις ζημιές. Προσπαθούμε σιγά σιγά να αποκτήσουμε μέρα με τη μέρα αυτά που δεν αποκαταστούνται βέβαια, γιατί ήταν τραγικό. Γι' αυτό έκανα και το Σύλλογο Αιγίδα. Ο Σύλλογος Αιγίδα τι ακριβώς είναι? Ο Σύλλογος Αιγίδα είναι για τους ανθρώπους, για μας, τους δημότες της Μάνδρας που πληγήκαμε, για τις αποζημιώσεις των σπιτιών μας και των αυτοκινήτων μας και ό,τι άλλων περιουσιακών στοιχείων χάθηκε, και πάνω απ' όλα να προσπαθήσουν οι υπεύθυνοι, το κράτος, να βοηθήσουν τη Μάνδρα με το θέμα των αντιπλημμυρικών. Γιατί ακούμε για αντιπλημμυρικά και αντιπλημμυρικά δεν βλέπουμε. Πάντως, αυτή τη στιγμή ο κύριος Παπανικολάου μας τα εξήγησε πάρα πολύ καλά και απλά. Είχε χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου και σήμερα ερχόμαστε δυστυχώς να συζητάμε πάλι για αυτά και να συνεχίσει ο Μάκης εκεί που είχαμε αφήσει τη κουβέντα. Και να φανταστώ ότι δεν πέφτουμε εντελώς όλοι από τα σύννεφα. Τις αυθαιρεσίες τις βλέπαμε όλοι στη Μάνδρα. Ναι. Δυστυχώς. Η φύση είχε προειδοποιήσει. Όπως πολύ σωστά, νομίζω, είπε ο κύριος καθηγητής, είχαν προειδοποιήσει και επιστήμονες. Δυστυχώς όμως, ο πολιτικός ή οι τοπικοί άρχοντες πρέπει να έχουν ανοιχτά τα αυτιά τους και να ακούνε. Και να νιώθουν την ανάγκη να ακούν τους επιστήμονες και να παρεμβαίνουν σε μια σειρά από έργα. Αυτή τη στιγμή η πόλη βιώνει τα αποτελέσματα αυτής της φωνικής πλημμύρας με 24 νεκρούς και καταστροφή περιουσιών, και θα έλεγα ότι εάν νομίζουν κάποιοι από τους συμπολίτες μου
ότι αυτοί δηλαδή που δεν επλήγησαν, που δεν χτυπήθηκαν τα σπίτια τους, ότι βρίσκονται σε καλύτερη θέση από όσους από εξημών έχουμε πάθει καταστροφές, κάνουν λάθος. Η εκτίμησή μου και αυτά που βλέπω και παρατηρώ κάθε μέρα είναι ότι η πόλη βρίσκεται υποκατάρρευση και διοικητικά και οικονομικά και επιχειρηματικά. Φανταστείτε ότι η Μάντρα ήταν μια περιοχή που προσέλκυε κόσμο. Αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε ο φόβος είναι μεγάλος. Το ρεπορτάζ λέει ότι μόλις γκριζάρει ο ουρανός, ο κόσμος αρχίζει και βγάζει και στην επιφάνεια, έρχεται στο μυαλό του εικόνες θανάτου. Όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν συνολικά και επιτρέψουν για να κλείσω αυτή την πρώτη, την πρώτη παρέμβασή μου, είναι ότι με βάση το πόρισμα αυτό που επήγει είναι επιτέλους να ξεκινήσουν τα αντιπλημμυρικά έργα και με βάση αυτά που είπε ο κ. Παπα-Νικολάου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία, να ληφθούν υπόψη και να υπάρξει πραγματικά μία συνεργασία ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα που παρακολουθεί και προτείνει χρόνια συγκεκριμένες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής θωράκισης με τους πολιτικούς παράγοντες, τοπικούς, περιφερειακούς και κεντρική εξουσία. Το ανησυχητικό ποιο είναι, ότι αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται στην ουσία μία προμελέτη, μελέτη του 2003, για την οποία γίνεται λόγος, μόνο που αυτή σχετίζεται και αφορά το παιδινό τμήμα του χυμάρου. Δεν αφορά το ορεινό τμήμα του χυμάρου, εκεί δηλαδή που, από το οποίο προκλήθηκε το πρόβλημα της Μάντρας. Και αυτό είναι ανησυχητικό, διότι όπως λέει και το πόρισμα, αλλά και όσοι ζούμε ή όσοι έχουν κάνει το ρεπορτάζ από χρόνια, πραγματικά εκείνη την ώρα στη Μάντρα δεν έπεφτε ψυχάλα. Ναι. Ερχόταν όλο το βουνό, κατέβηκε και πέρασε μέσα από αυτά τα δύο ρέματα, το Τσαγιές Εγκατερίνης και του Σούρης, με αυτά τα καταστροφικά, τραγικά αποτελέσματα. Νομίζω λοιπόν ότι η πολιτεία πρέπει να καθίσει με σοβαρότητα και να ξεκινήσει άμεσα, να ξεκινήσουν άμεσα μελέτες και για το ορεινό τμήμα και έτσι όπως διαπιστώνει και το πόρισμα. Αυτή έτσι είναι μια πρώτη... Είδαμε και το πόρισμα, καταπέλτιση ήταν. Εγώ θεωρώ ότι είναι και μία δικαίωση της κυρίας Δούρου με όλα αυτά που γίνανε, γιατί δυστυχώς πριν καλά-καλά καταλαγιάσει όλη η κατάσταση υπήρξε ένας ανήθικος πολιτικός διάλογος ανάμεσα στους υπεύθυνους, δυστυχώς. Και να πάμε λίγο στην κυρία Κυρίτσα, να της δώσουμε για λίγο το λόγο και εσάς, πριν προχωρήσουμε στο επόμενο ερώτημα. Κυρία Κυρίτση, και εσείς είχατε αρκετές ζημιές στο σπίτι σας. Βεβαίως. Δεν ξέρω πώς είναι η γειτονιά σας σήμερα, τόσες μέρες μετά, αν έχετε καταφέρει να βάλετε μετά σε μια τάξη. Μετά από 47 μέρες, γιατί σήμερα είναι 47 μέρες μετά από το τραγικό στη Μάντρα που έγινε, προσπαθούμε κάθε μέρα να κάνουμε και από κάτι το οποίο βέβαια δεν βλέπουμε και δεν το ευχαριστιόμαστε να το κάνουμε πλέον όπως το κάναμε πριν που βγαίναμε έξω. Τώρα είμαστε από το φόβο ότι μη βγούμε και έρθει το κύμα πάλι. Είναι το τσουνάμι, γιατί ήρθε ένα τσουνάμι. Δεν ήταν απλώς ένα έτσι νερό μιας βροχής, ένα οι τσουνάμι. Οι όλων όσων τα έζησαν για τσουνάμι. Και πάνω απ' όλα, όπως είπε και ο κύριος Μάκης, τα θύματα που υπήρξαν, τα 24 θύματα στη Μάντρα, ήταν τραγικό, αλλά και οι ανθρώποι που ζούνε πάλι τις στιγμές που δεν πρέπει να τις ξεχάσουν ποτέ. Ζούμε δηλαδή από το φόβο ότι αύριο το πρωί θα είμαστε ζωντανοί, θα σηκωθούμε να ανοίξουμε τα παράθυρά μας, να βγούμε στο μπαλκόνι, να δούμε τον ήλιο, να δούμε το δέντρο που φυσάει ο αέρας, ή θα δούμε το τσουνάμι να έρχεται πάλι και να παίρνει τα παιδιά μας, ή να είμαστε έξω να παρασύρει και μας το κύμα αυτό. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Είναι κατανοητό νομίζω αυτό που ακριβώς λέτε. Κυρία Παπα-Νικολάου, με αυτή την καταστροφική πλημμύρα έχει αλλάξει η μορφολογία της περιοχής? Βεβαίως έχει αλλάξει. Καταρχάς και οι δύο κοίτες έχουν αλλάξει τελείως, διότι το νερό προσπαθώντας να βρει τη φυσική του διέξοδο όπου είχε αυτή η διακοπή, άνοιξε καινούργιες οδούς, μπάζωσε το ίδιο συγκεκριμένες περιοχές που μπορούσε να αποθέσει στις τροφές, ιδίως όπου υπήρχαν με ανδρισμοί στη ροή, και έσκαψε βέβαια πολύ βαθιά σε πάρα πολλές θέσεις. Είναι ενδεικτικό το όποιος πάει να δει την παλιά Εθνική Οδό Ελευσίνας Μάνδρας σήμερα, βλέπει ότι σε πολλά σημεία δεν έχει μείνει ούτε το μισό οδόστρωμα από αυτό που υπήρχε, και βεβαίως έχει σκεφτεί 2-3 μέτρα.
ακριβώς γιατί ήταν ανεπαρκής. Δεν υπήρχαν έργα παροχέτευσης του νερού όταν διαπλατύνθηκε η Εθνική Οδός και βεβαίως δεν υπήρξαν μικρά φράγματα ανάσκεσης, τα οποία είναι εύκολο να γίνουν. Η δασική υπηρεσία τα κάνει συχνά αυτά, κυρίως μετά από φωτιές, αλλά και ανεξάρτητα από τις φωτιές. Αν είχαν γίνει κάποια φράγματα ανάσκεσης και στην παλιά Εθνική και πιο ψηλά, όλο το φαινόμενο θα είχε εξελιχθεί διαφορετικά και δεν θα είχαμε τον όγκο των φερτών υλικών, όλη αυτή τη λάσπη που κατέβηκε, και η ροή δεν θα είχε φτάσει η ταχύτητά της στα 80 χιλιόμετρα που έφτασε στην είσοδο της πόλης για να φτάσει 120 μέχρι να φτάσει στη θάλασσα, όπως τα μετρήσαμε από το μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο. Και βεβαίως να πούμε ότι εδώ αυτό που μόλις υπόθηκε για το θέμα του πώς νιώθουν οι κάτοικοι, εάν δεν γίνουν κάποια έστω προσωρινά μέτρα διευθέτησης πριν ολοκληρωθούν οι μελέτες, που μπορεί να τραβήξουν χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν. Mm-hmm. Και εάν δεν υπάρξει μια διαδικασία να ξέρουν πότε ένα κύμα που έρχεται κακοκαιρίας μπορεί να εκφραστεί με τόσο μεγάλες τιμές βροχόπτωσης όπως έγινε στον Πατέρα στις 15 υπήρχε Νοεμβρίου, που ήταν, υπήρχε, αν κοιτάξει κανείς τα δίκτυα, ναι, και στον Ποσειδώνα και στο Σκύρονα, ειδικά ο Σκύρονας είχε μια πολύ ακριβή πρόγνωση. Όταν 50... λέμε Σκύρονα, τι εννοούμε, είναι, για να καταλάβει. Είναι το δίκτυο που μπορείτε να χτυπήσετε, να μπείτε στο ίντερνετ. Αυτά τα δύο δίκτυα, το ένα είναι του Πανεπιστημίου Αθηνών, το άλλο είναι του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσιών Ερευνών. Του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσιών Ερευνών είναι πιο πολύ για τη θάλασσα, αλλά δίνει και για την ξηρά όλα τα σχετικά. Ο Σκύρονας είναι του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Εργαστήριο Μετεωρολογίας, και δίνει προγνώσεις για μέχρι 2-2,5 μέρες πριν. Για ανά τρίωρο ή εξάωρο, ποια θα είναι η ποσότητα της βροχής ή του χιονιού ή η θερμοκρασία ή η ένταση του ανέμου σε διάφορες περιοχές της χώρας, σε χάρτες, με ποσοτικές καμπύλες. Εκεί λοιπόν όποιος... Το είχε προβλεφθεί. Εκεί είχε προβλέψει, είναι πολύ εντυπωσιακό, το έχω δείξει σε διάφορες ομιλίες με αυτό, ότι ήταν πολύ συγκεκριμένη η ζώνη στο βουνό Πατέρας, που ερχόταν από την Αργολίδα και έφτανε μέχρι την Εύβοια, αλλά ήταν κυρίως στο βουνό Πατέρας, η τιμή 50 χιλιοστά για το εξάωρο πριν τις 6 το πρωί της 15 Νοεμβρίου. Όταν περάσουμε τα 20 χιλιοστά σε βροχόπτωση, ξέρουμε ότι μπαίνουμε σε καταστάσεις που μπορεί να δημιουργήσουν πλημμύρα γενικώς. Τα 50 χιλιοστά δεν το συζητάμε. Από τα 50 και πάνω είναι ενδεικτικό, λέει πάνω από 50. Γιατί να ρωτήσω κάτι σε αυτό το σημείο. Και πώς μπορεί να κινητοποιηθεί ένας κρατικός μηχανισμός, όταν δίνουν δείγματα για ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ήταν αυτό και όπως είπατε εσείς, είχε προβλεφθεί στο συγκεκριμένο φορέα. Ναι, είχε προβλεφθεί η ποσότητα της βροχόπτωσης. Ναι. Αυτό δεν εξέπνευσε κάποια ανησυχία? Κοιτάξτε, για μια ειδοποίηση στην περιφέρεια, δεν ξέρω πώς μπορεί να πάει αυτή η διαδικασία. Οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας που έχουν θεσπιστεί από το 2002, ναι, και με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και οι αντίστοιχες στις περιφέρειες και οι αντίστοιχες στους Δήμους που προβλέπετε, αυτή είναι η δουλειά τους. Όταν δουν ότι υπάρχει θέμα να έχουμε βροχόπτωση, αντί για τα γενικά που ακούμε όλοι από την ΕΜΗ στις τηλεοράσεις, οι άνθρωποι αυτοί μαζί με τους ειδικούς πρέπει να ανατρέξουν στα δίκτυα τα επιστημονικά, τα ψηφιακά, τα συγκεκριμένα. Και όταν δουν ότι πρόκειται για μια βροχόπτωση, την οποία τα τεχνικά δεδομένα και όλες οι προγνώσεις οι επιστημονικές τις δίνουν διαστάσεις ακραίου φαινομένου, όχι γενικά με τη λέξη ακραίου, αλλά με τη λέξη 50 χιλιοστά βροχόπτωση και πάνω σε κάποιες περιπτώσεις, εκεί πλέον ξέρεις ότι πας ολοταχώς για θέμα πλημμύρας. Δεν έχεις λοιπόν παρά, εφόσον είναι εντοπισμένος ο χρόνος, για λίγες ώρες μιλάμε συγκεκριμένα, δεν μιλάμε μέρες κτλ. Για συγκεκριμένες ώρες. Εκεί πρέπει και η τροχέα να έχει το νου της και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, οι υπεύθυνοι, όποιος είναι στο Δήμο και στην περιφέρεια, μαζί με την πυροσβεστική που πρέπει να έχει βγει πριν έρθει το κύμα, αφού ξέρουν ότι έρχεται το κύμα στην Ελλάδα. Απίστευτο αυτό που καταγγέλλεται αυτή τη στιγμή. Έρχεται από την Αργολίδα, έρχεται από τον Παρνασσό. Ξέρουν ότι σε 3-4 ώρες θα έρθει εκεί, πέρα από τα δίκτυα. Γιατί υπάρχει πρόγνωση, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει το ότι το κύμα έρχεται συνήθως από το Ιόνιο. Άρα λοιπόν το παρακολουθούμε. Άλλα έρχονται πολύ γρήγορα, σε 3-4 ώρες έρχονται και φεύγουν, άλλα έρχονται πιο αργά. Έχεις λοιπόν χρόνο, ώρες πολλές, να δεις τι γίνεται και εκεί. Πού έχεις πρόβλημα στην περιοχή, είναι τα δύο ρέματα. Αλλού είναι η παραλία, αλλού είναι κάποιος δρόμος, αλλού είναι το σιδηρόδρομος, αλλού είναι κάποια περιοχή που έχει κατολισθήσει. Όλες αυτές οι δύσκολες περιοχές που οφείλει να τις ξέρει, να είναι αποτυπωμένες, τις ξέρει οποιοδήποτε παρακολουθεί και ζει σε μια περιοχή, πού κινδυνεύουμε λοιπόν, εκεί πρέπει εκ των προτέρων ή να κόψουμε το δρόμο ή να προχωρήσουμε με την πυροσβεστική να είναι έτοιμη να βοηθήσει πριν αρχίσει το πρόβλημα. Και βεβαίως για τα σχολεία, ας πούμε, που λένε τώρα, το άκουσα και άλλες φορές αυτό,
Εάν στήσουμε και ένα σταθμό επάνω στον Πατέρα, εκεί θα έχουμε τη δυνατότητα με το που πάει να ξεκινήσει η βροχόπτωση ότι πράγματι επιβεβαιώνονται τα μοντέλα. Γιατί άλλο το μοντέλο και άλλο η πραγματικότητα. Εκεί λοιπόν, όταν έχεις εκ των προτέρων ενημερωθεί και έχεις ειδοποιήσει τους 5-10 οι διευθυντές των σχολείων ότι κοίταξε να δεις, έχει το νου σε εκείνη την ώρα. Και με το που επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο, δεν έχει παρά να μαζέψει κανείς τον κόσμο. Άρα δηλαδή οι αρμόδιες υπηρεσίες αφήσαν στο έλεος του Θεού μια κατάσταση. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι εφαρμόζουμε αυτό που επιμένω πάρα πολύ, ότι πρέπει να εφαρμόσουμε σχέδια, τοπικά σχέδια, ανά δήμο και ανά περιοχή, πολιτικής προστασίας αντιπλημμυρικής. Όπως το έχουμε κάνει για τις αντιπυρικές ζώνες και για την αντιπυρική περίοδο το καλοκαίρι, έτσι πρέπει να καθιερώσουμε, και είναι μια πρόταση αυτή προς το αρμόδιο Υπουργείο και τη Γενική Γραμματεία, να καθιερώσουμε αντίστοιχη περίοδο αυτών των φθινοπωρινών μηνών που έχουμε συνήθως το μέγιστο όγκο των πλημμυρών για την αντιπλημμυρική προστασία, έχοντας και τους αντίστοιχους μηχανισμούς, όπως τους έχουμε για τις πυρκαγιές. Είναι τόσο δύσκολο να το σκεφτεί ο καθένας, Μάκη. Δηλαδή, έχουμε ένα καθηγητή εδώ πέρα που έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά, έχει προειδοποιήσει. Μας λέει ότι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι όλα είχαν προειδοποιήσει και ωφεθήκαμε στο έλεος του Θεού. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι είναι τιμή για το σταθμό σας να είναι στο τραπέζι μας και για μένα προσωπικά και για όλους νομίζω ο κύριος Παπα-Νικολάου. Οι επιστήμονες τα λέγανε και τα λένε. Η πολιτεία, δεν ξέρω, κοφεύει. Έχει κλειστά τα αυτιά της και δεν ανταποκρίνεται. Η πολιτική προστασία εκείνη την ημέρα έκανε κάποιες κινήσεις. Έκοψε, δηλαδή, για παράδειγμα, έδωσε εντολή να κοπεί ο δρόμος. Μην ξεχνάμε ότι μεταξύ των θυμάτων είναι οδηγοί. Ήταν περισσότερα θύματα. Το τραγικό αποτέλεσμα μας λέει το αντίθετο. Λοιπόν, οι τοπικές αρχές, υπάρχουν τοπικά σχέδια. Χρειάζεται δηλαδή τόσο πολύ μυαλό ή χρειάζεται επιστημονική γνώση για να υπάρχει ένα τοπικό, ξέρω εγώ, αντιπυρικό σχέδιο ή αντιπλημμυρικό σχέδιο. Όχι. Θα θυμίσω μόνο, και τα ρεπορτάζ και η εικόνα δεν μπορεί να με διαψεύσει, ότι εκείνες τις πρώτες ώρες, μέρες, μετά την καταστροφική κατάσταση που άρχιζε και έβγαινε στο φως με τα θύματα και τις καταστροφές τις υλικές ζημιές, υπήρξε, θα έλεγα, λιδωρία έως καθύβριση επιστημόνων από την τοπική αρχή. Με πολύ δεικτικό τρόπο ότι ο κύριος Παπα-Νικολάου φέρνει τους φοιτητές του και κάνει μαθήματα. Εντάξει, δηλαδή, αυτό είναι απίστευτο. Αυτό έχει καταγραφεί. Και συνάμα τραγικό. Αυτό έχει καταγραφεί. Και γιατί το αναφέρω? Το αναφέρω γιατί δείχνει ακριβώς μια συγκεκριμένη στάση και συμπεριφορά που μας δίνει το δικαίωμα να σκεφτούμε πώς οι τοπικοί άρχοντες αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους ζητήματα. Δεν το αναφέρω για κανένα άλλο λόγο παρά μόνο για αυτό. Μια επικίνδυνη δήλωση. Να ψάξουμε, και να μην να ψάξουμε. Άλλη έμφαση έχει γίνει σε αναφορά, αυτό. Έχει γίνει αναφορά και από τον κύριο αυτό Λέκα. Αυτό μας λυπεί νομίζω όλους πάρα πολύ. Έτσι, έχει αλλά γίνει και τέτοια προσωπικά αναφορά. Το είδαμε γιατί και φτάνουμε και σε αυτές τις καταστάσεις που είδαμε μόλις τώρα. Πάντως, συγκλονίζει και το πόρισμα ότι ναι, μεν θεομηνία, γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και ανθρώπινες αυθαιρεσίες. Κυρία Κυρίτση, νομίζω ότι όλοι φέρουμε το μερίδιο της ευθύνης. Στη Μάνδρα εσείς τη γνωρίζετε καλά. Πώς ήταν τα αυθαίρετα σπίτια στον κεντρικό δρόμο που πέρασε ο Χήμαρος? Δεν νομίζω ότι υπήρχε αυθαίρετο σπίτι. Κοιτάξτε να δείτε. Αυθαιρεσίες δεν υπήρξαν. Αυθαιρεσία μπορεί να υπήρξε, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Νομίζω ότι αν είχαν γίνει τα έργα πριν χρόνια και το 2015 που έγινε η πλημμύρα, γιατί Μάνδρα ήμουνα και το 2015 που έγινε η πλημμύρα, εάν είχαν μεριμνήσει οι αρμόδιοι, ίσως να μην υπήρξε αυτή τη στιγμή το 2017 αυτή η καταστροφή. Αυτή η καταστροφή δηλαδή που ήρθε μέσα στα σπίτια μας. Δεν νομίζω λοιπόν ότι έπαιξε ρόλο η αυθαιρεσία. Θεωρώ ότι, όπως είπε και ο Μάκης, ότι μάλλον είχαν κλείσει τα μάτια τους και τα αυτιά τους για να ακούσουν οι αρμόδιοι το τι πρέπει να κάνουν. Καλά, αφού και αυθαιρεσίες με τις πλάτες των αρμοδίων έγιναν. Αυθαιρεσίες, βεβαίως. Δεν συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Μάλιστα. Απλώς, δεν νομίζω όμως ότι υπήρξαν δηλαδή και σπίτια αφαίρετα. Θα βγουν νομίζω το επόμενο διάστημα, αν υπάρχει διάθεση και η πολιτική βούληση, για να ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο. Κύριε Μοσχοβούδη, ένα γραφειοκρατικό τέρας έπαιξε για άλλη μια φορά ρόλο σε αυτή την ιστορία.
Βλέπουμε εδώ πέρα, ξεκίνησε, εγκρίνεται από την αποκεντρωμένη το 2014. Όχι το 2014, η Επιτροπή Περιφέρειας δίνει το πράσινο φως. Πάμε στο 2016. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι είναι αυτό το πράγμα? Έχω την εντύπωση ότι το πόρισμα για πρώτη φορά, αυτό το πόρισμα είναι μία αρχή. Και ότι το πόρισμα δείχνει ονοματεπώνυμα, υπεύθυνους. Υπευθύνους για αυτή την κατάσταση. Όσον αφορά τα αυθαίρετα, εντός του δομημένου αστικού ιστού δεν υπάρχουν αυθαίρετα. Όλα έχουν γίνει με βάση... Το κεντρικό δρόμο της Μάνδρας δεν είναι αυθαίρετα? Όχι, το γενικό πολεοδομικό σχέδιο. Δεν είναι χτισμένα πάνω σε ρέματα? Με άδειες, άλλο αυτό. Αυτό έγινε με βάση ένα γουκουσού, το οποίο εκεί αρχίζει πλέον να ψάχνουμε το ζήτημα. Γιατί εγκρίθηκε το τελευταίο γενικό πολεμικό σχέδιο της Μάνδρας, γιατί οι χωροτάκτες δεν αποτύπωσαν από το ρέμα της Αγίας Εκατερίνης. Γιατί μιλάμε για το ρέμα της Αγίας Εκατερίνης, ναι, τώρα. Ναι. Για το ρέμα Σούρες, προφανώς το ρέμα Σούρες, πάνω στο ρέμα Σούρες είναι η χάραξη της παλαιάς εθνικής οδού. Έτσι. Υπάρχουν δηλαδή ζητήματα τεράστια που πλέον πρέπει να αντιμετωπίσει κεντρικά η πολιτεία με ένα ολόκληρο επιτελείο. Ολόκληρο επιτελείο επιστημόνων, χωροτακτών. Αλλά το ζήτημα, όταν μιλάμε αυθαίρετα, η Μάνδρα, τι αυθαίρετα? Στον κεντρικό δρόμο, δηλαδή στην Κοροπούλη που λέμε, δεν υπάρχουν αυθαίρετα. Έχουν χτιστεί κανονικά με γουπουσού. Είναι νόμιμα τα σπίτια, υπάρχει ρημοτόμη. Μην ξεχνάμε ότι πριν λίγες ημέρες. Την 15η Νοέμβρη, η Δημοτική Αρχή, ο Δήμος Μάνδρας, έκανε την ανάπλαση τη Κοροπούλη. Έκανε την ανάπλαση. Βάζοντας πλάκες. Ποια ανάπλαση? Έκανε ανάπλαση τη Κοροπούλη. Μεγάλωνε τα πεζοδρόμια. Υπήρξε πρόβλημα, υπήρξε σύγκρουση στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρξε μια κόντρα του τύπου αν πρέπει να δώσουμε προτεραιότητες στα αντιπλημμυρικά και όχι στην ανάπλαση κτλ. Για να ξεχωρίσουμε δηλαδή το αυθαίρετο. Εγώ θέλω να ακούσω και τον κύριο καθηγητή πάνω σε αυτό. Για πείτε μας, κύριε Παπανικόλα. Θα ήθελα να πω το εξής. Στην περίπτωση της Μάνδρας, πρώτα πρέπει να αποκαταστήσει τη σωστή διαδικασία η κεντρική διοίκηση σε επίπεδο Υπουργείου Περιβάλλοντος Δημοσίων Έργων, παλιό ΥΠΕΧΟΔΕ, όπως είναι τώρα πάση τόσο οι αντίστοιχες υπηρεσίες μοιρασμένες, που ουσιαστικά συνεργάζονται πάλι, και ως προς το πρόβλημα της παλιάς εθνικής, η οποία δεν έχει την κατάλληλη υποδομή για την διοχέτευση του ποταμού, πρώτον, στο Σούρες. Αυτό είναι ευθύνη του ΥΠΕΧΟΔΕ, δεν είναι κανένας άλλο ευθύνη, ούτε της περιφέρειας, ούτε του Δήμου. Και αντίστοιχα πρέπει να γίνει το έργο για την Αγία Εκατερίνη, το ρέμα της Αγίας Εκατερίνης, πώς θα παρακαμφθεί. Η μόνη λύση είναι να παρακαμφθεί από το νότιο μέρος η Μάνδρα, έτσι όπως έχει γίνει κατά τελείως λανθασμένο τρόπο η επέκταση του οικιστικού σχεδίου, και να βγαίνουν μόνο υπόνομοι μεγάλοι στην Κοροπούλη και σε άλλους παράλληλους δρόμους, αλλά ο κύριος όγκος πρέπει να διοχετευτεί έξω από την πόλη νότια. Αυτό είναι όμως ευθύνη, είναι μεγάλα έργα αυτά και είναι ευθύνη κεντρικής διοίκησης Υπουργείου. Η περιφέρεια από εκεί και πέρα είναι αυτή που μπορεί να ασχοληθεί με τα επιμέρους αντιπλημμυρικά στην ίδια τη Μάνδρα και σε όσα θέματα έχει την αρμοδιότητα με βάση την τελευταία νομοθεσία από το 2010 και μετά. Και ο Δήμος είναι αυτός που πρέπει να φροντίσει για τη συντήρηση των έργων και να υποδείξει διάφορες άλλες θέσεις μαζί με ένα οργανωμένο σχέδιο πολιτικής προστασίας, το οποίο να είναι αποτελεσματικό και να μην είναι γραφειοκρατικό. Όχι να πάρουμε το χαρτί μόνο και να περιμένουμε μόνο τους πυροσβέστες να τρέξουν να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι και οι τρεις βαθμοί διοίκησης έχει ο καθένας τις δικές του αρμοδιότητες, που στην περίπτωση της Μάνδρας πρέπει και οι τρεις να μπορέσουν και να δράσουν και να συνεργαστούν. Και πρέπει να το κάνουν γρήγορα. Έπρεπε να το έχουν κάνει χθες, γιατί όπως είπαμε, κανείς δεν μπορεί να παίξει με τις πιθανότητες του πότε θα τύχει ένα καινούριο κύμα κακοκαιρίας να ξαναρίξει μεγάλες ποσότητες και δεν ανάγκη να έχει 150. Και τα 60 Βέβαια. Και τα 70 χιλιοστά είναι πάρα πολλά. Μάλιστα. Σε μια ήδη χτυπημένη περιοχή. Και να πω ότι να μην το βλέπουμε το πράγμα. Πρέπει να αφυπνιστούν, όπως άκουσα εδώ και τους ανθρώπους της Μάνδρας, πρέπει να αφυπνιστούν οι ίδιοι οι κάτοικοι. Μην νομίζουν όσοι δεν χτυπήθηκαν και δεν έχασαν περιουσία ότι δεν τους αφορά το θέμα. Τους αφορά όλους. Γιατί η Μάνδρα έχει χτυπηθεί συνολικά σαν πόλης, σαν λειτουργία, σαν κοινωνία, μέχρι και τα ψυχολογικά θέματα που προκύπτουν, πώς ξυπνάει ο άλλος και τα παιδιά και όλα αυτά. Όλα αυτά μαζί παίζουν ρόλο και πρέπει όλοι μαζί να συνασπιστούν, να χαφίσουν τις μεταξύ τους αντιθέσεις και να μπορέσουν να επουλώσουν και να βελτιώσουν την κατάσταση. Θα σας πω μόνο ότι η πρώτη μου εμπειρία σε θέματα πολιτικής προστασίας το 1986 στο σεισμό της Καλαμάτας ήταν ότι τότε η διοίκηση της Καλαμάτας με τον δήμαρχο τον Μπένο,
το Σταύρο και τον, κυρίως το γεννηματά τότε τον Υπουργό και τους υπόλοιπους βεβαίως, πιάσανε και παραλάβανε μια πόλη κατεστραμμένη από το σεισμό και την κάνανε μια από τις πιο ωραίες και ασφαλείς πόλεις σήμερα στην Ελλάδα. Πολύ σωστό το παράδειγμα σας. Και εύστοχο. Μάικ, ένα σχόλιο, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, για όλη την κατάσταση, μια τοποθέτηση. Λοιπόν, συμπυκνώνοντας, νομίζω ότι θα ξεκινήσω από αυτό που είπε, που τελείωσε ο κύριος καθηγητής. Χρειάζεται μια πραγματικά προσπάθεια συνένωσης όλων των δυνάμεων και των τριών βαθμών εξουσίας, με τις αρμοδιότητες που δίνει ο νόμος. Πρέπει να κινηθούν ταχύτατα οι διαδικασίες. Ο ρόλος της τοπικής αρχής, της δημοτικής αρχής, είναι αυτή τη στιγμή να ανεβάσει το ηθικό των κατοίκων, γιατί μιλάμε για μια πόλη που πραγματικά βρίσκεται σε μια καταραίουσα κατάσταση και σε όλα τα επίπεδα, διοικητικά, οικονομικά, επιχειρηματικά. Στους κατοίκους έχει περάσει ο φόβος, ο δικαιολογημένος φόβος. Δεν μπορεί να γίνει με κανέναν άλλο τρόπο παρά μονάχα με συνένεση και σε επίπεδο Δημοτικό Συμβουλίο και σε επίπεδο παρατάξεων. Ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του σε κλίμα συνένεσης με στόχο ένα, να θωρακιστεί η πόλη, να θωρακιστεί η Μάντρα και να υπάρξει ένα διεκδικητικό πλαίσιο προς την κεντρική εξουσία, να γίνουν όλα εκείνα τα έργα. Δεν φτάνει αυτή η εγκεκριμένη μελέτη, χρειάζονται συνολικότερες μελέτες να καλύψουν το σύνολο από το ορεινό τμήμα του Χυμάρου, να συνδεθεί και ο καθένας να αναλάβει το ρόλο που του αναλογεί και από τον νόμο και από τις αρμοδιότητές του, αλλά κυρίως με αίσθημα ευθύνης να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της καθημερινότητας. Μάλιστα. Κυρία Βούλα Κυρίτση, θέλω να μας πείτε και για το σύλλογό σας και σε αυτό το σημείο θέλω να μας αναφέρετε, αν το διαπιστώστηκε η ίδια, γιατί εμείς το διαπιστώσαμε, τη συγκινητική προσφορά του εθελοντισμού. Πραγματικά, ο εθελοντισμός από όλη την Ελλάδα έπαιξε και καθοριστικό ρόλο και ήταν τεράστια η βοήθεια που πρόσφερε στους δημότες της Μάνδρας. Ναι, ήταν πάρα πολύ μεγάλη η βοήθεια που μας προσφέρανε όλοι οι ανθρώποι. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που βοηθήσανε. Βέβαια υπήρξαν κάποιες ελλείψεις και από το Δήμο μας. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που νομίζω ότι πρέπει να το πιάσουμε κάποια άλλη στιγμή. Ναι, και ναι, καταλαβαίνω ναι, τι λέτε. Και θα το ήθελα να το πιάσουμε κάποια στιγμή για να τα πούμε. Να το αναφέρουμε μάλλον. Από εκεί και μετά ο σύλλογός μας φτιάχτηκε, όπως είπα, και από αρχής για τους ανθρώπους που έχουν πληγεί, να δικαιωθούν για ό,τι έχουν χάσει και να αποζημιωθούν μέχρι και το τελευταίο που οφείλουν να δώσουν και να έχουμε πάλι την πόλη μας την ίδια που είχαμε, τα αντιπλημμυρικά. Αυτό φωνάζουμε αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει και ο Δήμος και η Περιφέρεια και το κράτος ότι ζούμε με το φόβο. Πρέπει λοιπόν να ξυπνήσουν όλοι και να κοιτάξουν τη Μάνδρα για ένα καλύτερο αύριο. Να μην κοιμόμαστε. Ποιοι σας βοηθάνε στο Σύλλογο, κυρία Κυρίτση? Φυσικά τα μέλη είναι οι άνθρωποι που έχουν πληγεί της Μάνδρας. Εμείς προσπαθούμε, εκτός από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πληγεί, να έρθουν και αυτοί που δεν έχουν πληγεί. Γιατί, όπως είπε και ο καθηγητής, όλοι έχουμε μέρος ευθύνης, όλοι πρέπει να είμαστε μαζί για να βοηθήσουμε και να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε καλύτερο το μέρος μας. Αυτό. Μάλιστα. Νομίζω, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Ο χρόνος είναι ελάχιστος που έχουμε. Θα ήθελα να κλείσουμε με τον κύριο Παπανικολάου και να ρωτήσω το εξής. Αν υπάρχει ένδειξη για αντίστοιχες φυσικές καταστροφές σε άλλη περιοχή της Ελλάδας? Α, εννοείται που έχουμε τόσα μεγάλα προβλήματα, εννοείται. Προβλήματα ή αν υπάρχει μία έκθεση που προειδοποιεί, όπως ήταν η τελευταία στην Μάνδρα. Κοιτάξτε, στο αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών και όλα αυτά είναι και σε ηλεκτρονική μορφή, υπάρχουν πάνω από 40 μελέτες διάσπαρτες σε όλη τη χώρα, που τις έχουν επιλέξει παιδιά μεταπτυχιακοί διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι ακριβώς έχοντας εμπειρία συνήθως από περιοχές που κατάγονται ή που κάνουν διακοπές ή που έχουν πάει ή που τέλος πάντων τους κίνησε την περιέργεια από συμβάντα πλημμυρικά των τελευταίων ετών,
που έχουν κάνει αντίστοιχες μελέτες. Είναι πάνω από 40 οι μελέτες αυτές που έχουμε σε όλη τη χώρα, από πάνω από την Ήπειρο και τον Αχαίροντα, μέχρι την Κρήτη, μέχρι την Ξάνθη, την Εύβοια, εννοείται όλη για την Κοβιωτία, Πελοπόννησος, διάφορες πάρα πολλές αρχές, όλες τις βόρειες ακτές της Πελοποννήσου, Αργολίδα κτλ. Επομένως, υπάρχει αυτό το υλικό, το οποίο είναι κρίμα ότι οι αντίστοιχες υπηρεσίες των περιφερειών και των δήμων δεν το εκμεταλλεύονται και δεν συνεργάζονται με τα παιδιά αυτά, τα οποία σήμερα είναι όλοι αυτοί βέβαια έχουν τελειώσει, το μεταπτυχιακό τελείωσε πέρσι. Όλοι, κάποιοι δουλεύουν μάλιστα και στο δημόσιο χώρο, στον τομέα της πολιτικής προστασίας, άλλοι δουλεύουν σε άλλους χώρους. Αλλά είναι αυτό σαφές πάντως είναι ότι ένα ωραίο θέμα να το κάνουμε το κάποια στιγμή. Θα μπορούσα, αν είχα μαζί μου, να σας έχω τις καταστάσεις, να σας δείξω ακριβώς όλες αυτές τις περιπτώσεις που έχουν μελετήσει, κυρίως σε περιπτώσεις που είχαμε θύματα ή πολύ μεγάλες ζημίες από αντίστοιχα πλημμυρικά γεγονότα την τελευταία δεκαετία. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και την κυρία Κυρίτση και τον κύριο Μοσχομούδη και τον κύριο Παπα-Νικολάου. Ας ελπίσουμε να μην ξανακάνουμε αυτό το πάνελ με αυτό το θέμα, να έχουμε συζητήσουμε άλλα πράγματα. Το 18 να μην μας επιφυλάσσει τέτοιες άσχημες εμπειρίες. Ας το ευχηθούμε λοιπόν. Ας το ευχηθούμε όλοι με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε, αν υπάρχει κάποια ανάγκη στην Μάνθρα που πρέπει να κάνουμε μια παράκληση, μια έκκληση. Να πω δύο λόγια, αν μου επιτρέπεις, Αλεξάνδρα. Να γίνει η διαχείριση του ανθρωπιστικού υλικού και του κινήματος εθελοντισμού και κυρίως χορηγών, αλληλεγγύης και από επιχειρήσεις και από ιδιώτες με έναν πολύ πιο ανοιχτό, διάφανο και αποτελεσματικό τρόπο, να συμμετέχει για μένα όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, να είναι ανοιχτό αυτό το θέμα, να δοθούν οι κατάλογοι των χορηγών και των χορηγιών και να γίνει η διανομή με βάση τις επίσημες καταγραφές τόσο του Ερυθρού Σταυρού όσο και των συνεργείων του Δήμου, ακόμα και του Υπουργείου. Υπάρχουν οι καταστάσεις και όλα αυτά να αναλυφθούν επίσημα από τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να αλλάξουμε εμείς θέμα. Καθημερινό φαινόμενο έχουν γίνει διαρρήξεις στη Μύκονο. Οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού βρίσκονται σε απόγνωση και ζουν με το φόβο των ληστών. Μάλιστα, τον προηγούμενο μήνα είχε πραγματοποιηθεί Δημοτικό Συμβούλιο για το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ ο Δήμαρχος του νησιού, ο κ. Κωνσταντίνος Κουκάς, μιλώντας στο δελτίο μας, ανέφερε ότι κατά τους χειμερινούς μήνες το αστυνομικό τμήμα λειτουργεί μόνο με 13 αστυνομικούς. Σε εγκρήγορση βρίσκεται η Δημοτική Αρχή της Μυκόνου, καθώς φέτος το χειμώνα έχουν παρουσιαστεί αρκετά φαινόμενα κλοπών στο νησί σε κατοικίες μονίμων κατοίκων. Φέτος το χειμώνα έχουν παρουσιαστεί αρκετά φαινόμενα κλοπών στο νησί σε κατοικίες μονίμων κατοίκων, ακόμη και σε ώρες απογευματινές. Αυτό το πράγμα φυσικά και έχει ανησυχήσει και έχει πέσει σε εγρήγορση τη Δημοτική Αρχή. Στις αρχές του Δεκέμβρη έγινε ένα δημοτικό συμβούλιο με θέμα αυτό, όπου παραστάθηκαν και διάφοροι πολίτες αλλά και εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας. Έχω πάει στο Υπουργείο, έχω συναντηθεί με εκπροσώπους του Αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας, το παρακολουθούν, έχουν στείλει κάποια κλιμάκια προκειμένου να ενισχύσουν το υποστελεχωμένο αστυνομικό τμήμα της Μυκόνου. Υπάρχει μια διαρκής εγρήγορση. Δεν έχει γίνει ληστεία σε σπίτι που να είναι μέσα τα πρόσωπα, πάνε πάντα όταν λείπουν οι ιδιοκτήτες των κατοικιών, ωστόσο φαίνεται ότι λειτουργούν οργανωμένα. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, αναφέρεται πως σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή στη Μύκονο, καθώς καταγγέλθηκε την 2/12 του 2017 στο αστυνομικό τμήμα Μυκόνου ότι απογευματινές ώρες της 1η-12 του 2017 άγνωστοι δράστες παραβίασαν κατοικία της οποίας οι ένοικοι απουσίαζαν και αφαίρεσαν χρήματα, τη μαλφή και προσωπικά αντικείμενα. Έχει ανησυχήσει την τοπική κοινωνία, γιατί ιδίως κατά τη χειμερινή περίοδο που οι κάτοικοι είναι συγκεκριμένοι στο νησί μας, 10.000 άνθρωποι, ακόμη και 10 σπίτια να κλέψουν, αποτελεί ένα μεγάλο θέμα για το νησί μας. Είμαι σίγουρος ότι η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, έχει σχηματιστεί πολύ μεγάλη δικογραφία εις γνώση της εισαγγελίας του Σύρου. Είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα έχουμε τις συλλήψεις που πρέπει να γίνουν προκειμένου να κοπάσει
αυτό το φαινόμενο, το οποίο όλους μας ανησυχεί και είναι το νούμερο ένα κοινωνικό θέμα του νησιού αυτή την περίοδο. Σύμφωνα πάντως με τον Δήμαρχο Μυκόνου, κύριο Κωνσταντίνο Κουκά, η υποστελέχωση του αστυνομικού τμήματος του νησιού αποτελεί μια μεγάλη πληγή στην επάρκεια αστυνόμευσης, παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες των 13 υπηρετούντων αστυνομικών στο τμήμα της Μυκόνου. Το αποτέλεσμα προκαλεί μεγάλη αναστάτωση και ανασφάλεια στους κατοίκους του νησιού. Εδώ ολοκληρώθηκε το Δελτίο Ειδήσεων του Attica TV με νέα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο στις 6. Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε το Δελτίο στο attica.gr. Θα τα πούμε αύριο. Καλό βράδυ σε όλους.